Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας, κυρία Χατζάκου. Πολύ καλή η πρωτοβουλία σας, 600.000 ευρώ στους εργαζόμενους. Μάλιστα. Πώς την πήρατε αυτή την απόφαση, κυρία Χατζάκου? Γιατί συνήθως οι επιχειρηματίες μας συνηθίζουν όχι σε τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή τα κέρδη προτιμούν να τα κρατούν αυτοί, να επενδύουν στις εγκαταστάσεις ενδεχομένως και όχι στο προσωπικό το οποίο εργάζεται σε αυτούς. Ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, έτσι, γιατί ακόμα δεν έχουμε βγει από την ύφεση, σιγά σιγά. Το προσωπικό για μας, για την εταιρεία μας, είναι το α και το ω. Οι άνθρωποι της, και αισθανόμαστε ότι είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να μοιραζόμαστε τη χαρά, τις λύπες. Και δυστυχώς η εταιρεία μας πριν λίγα χρόνια πέρασε κάποιες δύσκολες στιγμές και όλο το προσωπικό συμπαραστάθηκε και θεωρήσαμε ότι είναι δίκαιο αυτή τη στιγμή που η εταιρεία έχει ορθοποδήσει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Πόσα ήταν άτομα έχετε? Ήταν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Mm-hmm. 630 εργαζόμενοι είναι σήμερα. Μάλιστα. Μάλιστα, περίπου είναι. Είναι πολύ καλά το δώρο το οποίο θα δώσετε. 600.000 λοιπόν ευρώ από την Μευγάλη για τους εργαζόμενους. Πώς αντέδρασαν οι εργαζόμενοι? Το γνωρίζανε ή τους εκπλήξατε θετικά, κυρία Χατζάκου? Όχι, ήταν έκπληξη. Και πώς αντέδρασαν? Πολύ καλή έκπληξη. Πολύ λίγοι άνθρωποι το γνωρίζαν. Είναι όλοι αυτοί από το γραφείο προσωπικού που δουλέψαμε για να ξέρουμε πώς θα πληρωθεί στον καθένα το ποσό που του αναλογεί. Και είναι και ένα κίνητρο, κυρία Χατζάκου, έτσι, γιατί εκτιμάς ακόμη περισσότερο όταν αντιλαμβάνεσαι ότι και εσένα σε εκτιμούν. Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα μέσα στην Μευγάλ, είμαι γέννημα θρέμα από μικρή και πιστεύω ότι οι καλές σχέσεις στην εταιρεία βοηθούν και το αύριο και το σήμερα. Υπάρχουν οικογένειες που δουλεύουν τρεις γενναίες, όπως και η δική μας εταιρεία. Η δική μου οικογένεια, η προσωπική, τα παιδιά μου είναι η τρίτη γενιά και έχουμε ένα δέσιμο μεταξύ μας. Άρα λοιπόν, όταν πηγαίνει καλά η εταιρεία, οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στους ανθρώπους. Και επειδή όσο μπορώ να πω για τον εαυτό μου, θεωρώ ότι είμαι δίκαιος άνθρωπος, θέλησα μετά από τις τόσες δυσκολίες που πέρασαν οι άνθρωποι και συμπαραστάθηκαν στην εταιρεία, αυτή τη στιγμή να μπορέσω και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου στο να περάσουν λίγο καλύτερα και τις γιορτές αλλά και όλη τη χρονιά. Ειρήνη, για όσους δεν γνωρίζουν την κυρία Χατζάκου, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ προσιτός. Εγώ την συνάντησα σχετικά πρόσφατα σε μια παρουσίαση που είχε γίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης για τα καινούργια προϊόντα. Και δεν θα, άμα κάποιος δεν γνώριζε, δεν θα περίμενε ότι αυτή η γυναίκα, ο προσιτός αυτός ο άνθρωπος, είναι η Miss Mevgal, γιατί είναι ο άνθρωπος της εταιρείας. Μπράβο, κυρία Χατζάκου, είναι πολύ αξιέπαινες αυτές οι. Μακάρι να γίνονται τέτοιες δράσεις και να συνεχίσετε και έσοδα να έχετε, γιατί αυτό προϋποθέτει να πηγαίνει καλά μια εταιρεία για να μπορεί να μοιράζει κιόλας. Σας ευχαριστούμε. Να ρωτήσω κάτι. Να πω όμως και κάτι, ναι, ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Το δώρο αυτό δεν είναι μόνο μοιράζουμε έτσι χρήματα, είναι ότι γιορτάζει η εταιρεία μας τα 70 χρόνια και είναι η αρχή κάποιων ενεργειών που θα γίνουν. Σε αυτό ήθελα να αναφερθούμε, γιατί το δώρο αυτό, ναι, το δίνεται με αφορμή τα 70 γενέθλιά σας. Τι να περιμένουμε, ναι, από την Mevgal? Καινούργια προϊόντα, καινούργιες αγορές ενδεχομένως? Όχι, δεν είναι πώς να σας το πω, δραστηριότητες της εταιρείας, ναι, είναι για καλό σκοπό, γιατί όταν ο καταναλωτής σε σέβεται πρέπει και εσύ να σεβαστείς κάποια πράγματα και αυτή τη στιγμή με βγάλει το να γιορτάζει 70 χρόνια δημιουργίας, θεωρούμε ότι πρέπει και στο κοινωνικό σύνολο που λέγεται όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Άρα σε αυτό το πλαίσιο θα είναι οι επόμενες δράσεις μας. Στο, ωραία, άλλο πλαίσιο των προϊόντων, να περιμένουμε κάποια καινοτόμα νέα προϊόντα από την εταιρεία σας, κυρία Χατζάκου? Πάντοτε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Να σκεφτόμαστε ότι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή. Πιο υγιεινό, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά τα 70 χρόνια πρέπει να τα γιορτάσεις κάπως διαφορετικά, έτσι το σκεφτήκαμε. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χατζάκου. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, κυρία Χατζάκου.